ορμόμενη από τα γεγονότα της σημερινής επετείου, θα ήθελα να σας βάλω λίγο στην προσωπική και οικογενειακή μου περιπέτεια μέσα από τη δική μου μαρτυρία. Το πρώτο κύμα της εισβολής των Τούρκων ξερίζωσε όλες τις οικογένειες από το σόι της μητέρας μου. 5 οικογένειες ήρθαν να μείνουν στο δικό μας το σπίτι μέχρι να σταματήσει το κακό και μετά να επιστρέψουν πάλι πίσω. Τουλάχιστον αυτό πιστεύαμε αρχικά. Η Λευκωσία να φλέγεται. Πυροβολισμοί ακούγονταν από παντού. Τα αεροπλάνα να βομβαρδίζουν με στόχο το στρατόπεδο BMH και το σπίτι μας να βρίσκεται πολύ κοντά στην πράσινη γραμμή της Λευκωσίας. Αγωνία, φόβος και αναστάτωση. Όταν έγινε η πρώτη ανακοχή, έφυγα με τον μεγαλύτερο αδερφό μου για το σπίτι του θείου μου που βρισκόταν πιο νότια, στην Άσια, έχοντας στο νου πως εκεί δεν θα υπήρχε κίνδυνος. Όμως στις 14 Αυγούστου ξεκίνησε ευνίδια η δεύτερη εισβολή. Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν τα περίχωρα της Λευκωσίας, τον Τράχωνα, το αεροδρόμιο, αλλά δεν προχώρησαν πολύ στην πράσινη γραμμή. Έφτασαν μέχρι το προάβλιο του σχολείου μου. Εμείς στην Άσια προσπαθούσαμε να ενημερωθούμε από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο για τις θέσεις των Τούρκων, όταν ξαφνικά ακούσαμε πολλές κόρνες. Πεταχτήκαμε έξω και αντικρίσαμε δεκάδες αυτοκίνητα που, όπως μας είπαν, έρχονταν από την Κυθρέα. Είχε καταληφθεί το χωριό και έψαχναν να μείνουν σε ένα μέρος ασφαλές. Δεν πέρασε ωστόσο πολλή ώρα και άρχισαν να ακούγονται χιλιάδες πυροβολισμοί. Μεγάλος πανικός. Προσπαθούσαμε να μαζέψουμε τα απαραίτητα, να τα πετάξουμε στο αυτοκίνητο και να φύγουμε. Αυτά έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο αδερφός μου είχε μια μηχανή για μάχα. Ανεβήκαμε άρον-άρον πάνω και τρέχαμε, ενώ οι σφαίρες ηχούσαν από όλες τις κατευθύνσεις. Σε λίγο είδαμε τα ελικόπτερα των Ηνωμένων Εθνών που κάνανε κύκλους από πάνω μας για να προστατεύσουν την περιοχή που μετακινούταν ο άμαχος πληθυσμός. Προχωρήσαμε πολύ και φτάσαμε στο δασάκι της Άχνας που είχε γίνει τότε καταβλισμός προσφύγων υπό την προστασία των Άγγλων. Η οικογένεια του θείου μου αργούσε να φανεί. Αργά το βράδυ όμως τους βρήκαμε. Ήταν 6 άτομα και ήταν όλοι καλά ευτυχώς. Την ώρα της φυγής είχαμε ξεκινήσει μαζί. Αυτοί όμως πήραν άλλο δρόμο, γιατί το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο με τέτοιο τρόπο που δεν τους επέτρεπε να μας ακολουθήσουν αμέσως. Στο πρώτο στενό έπεσαν πάνω σε τάγκ. Κατευθείαν άφησαν το αυτοκίνητο και τράπηκαν σε φυγή με τα πόδια. Για καλή μας τύχη ήμασταν από τα τελευταία σπίτια στο χωριό και εγκαίρως μπορέσαμε να εγκαταλείψουμε και να σωθούμε από τη μεγάλη σφαγή που ακολούθησε. Μετά από όλα αυτά έπρεπε κάπως να ειδοποιήσουμε την οικογένειά μας ότι είμαστε καλά και βρισκόμαστε σε ασφαλές μέρος. Έτσι και έγινε. Ο πατέρας μου βέβαια, ανησυχώντας, πήρε τα δύο μου αδέρφια και ξεκίνησε για να μας βρει. Όμως έξω από τη Λευκωσία στο στρατόπεδο της Τύμπου η σημαία κυμάτιζε ακόμα ελληνική. Είχε λίγο πιο πριν καταληφθεί από τους Τούρκους. Πυροβολούσαν και χμαλώτιζαν όλους όσους περνούσαν από εκεί. Η πιο συγκλονιστική μαρτυρία όμως που με τσάκισε ήταν αυτή της αδερφής μου Χριστίνας και του αδερφού μου του Άντρου, οι οποίοι βρίσκονταν μαζί με τον πατέρα μου καθοδόν για την Άσια, όπου στο στρατόπεδο της Τύμπου οι Τούρκοι στρατιώτες σταμάτησαν το λεωφορείο που οδηγούσε ο πατέρας μου και πυροβολώντας τον τραυμάτισαν. Στη συνέχεια με την απειλή των όπλων τους κατέβασαν κάτω από το λεωφορείο, όπου ο 9χρονος αδερφός μου άρχισε να τρέχει για να σωθεί. Η αδερφή μου, 5 χρόνια μεγαλύτερη, του φώναζε απελπισμένο να σταματήσει και να σηκώσει τα χέρια ψηλά, ενώ προσπαθούσε να σταματήσει τους Τούρκους στρατιώτες να μην πυροβολήσουν. Εκείνος την άκουσε και έτσι γλίτωσε από βέβαιο θάνατο. Αφού παραδόθηκε, τους έβαλαν όλους στο λεωφορείο και διέταξαν τον πατέρα μου να οδηγήσει προς κάποιο μέρος που ήταν και άλλοι εχμάλωτοι μαζεμένοι. Ο πατέρας μου χτυπημένος δεν μπορούσε να οδηγήσει και ούρλιαζε από τον πόνο. Όταν έφτασαν στο μέρος που ήταν και άλλοι κρατούμενοι, η αδερφή μου φρόντισε την πληγή του πατέρα μου και αυτή είναι η τελευταία φορά που τον είδε. Τα αδέρφια μου μεταφέρθηκαν σε ένα στρατόπεδο με γυναικόπαιδα, όπου για 2 μερόνυχτα τους κρατούσαν εχμάλωτους και μετά αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο πατέρας μου βρίσκεται ανάμεσα στους 2.000 αγνοούμενους που αποτελούν και την πιο μεγάλη πληγή της τουρκικής εισβολής και που ελπίζουμε και ευχόμαστε έστω και τώρα να βρούμε κάποια στοιχεία. Ο πενταδάχτυλος βογγά μου γκρίζει, ανασθενάζει.
που το βαρύν του τον καμό και το πολύ μαράζει. Νιώθει τον πόνο πάνω του τα τάγκς και τα κανόνια και καρτέρα να φύουσει κι ας επέρασαν χρόνια, κι ας επέρασαν χρόνια. Άρχισε λύση να βρεθείτε μου η Κύπρος να λευτερωθεί. Το μοιραζεμένο μας νησί πάλε να ξαναενωθεί. Το μοιραζεμένο μας νησί πάλε το φως να ξαναδεί. Σύντομα όλοι μας να χαρούμε ξανά κι δυο κοινότητες πάλι μαζί να ζούμε. Ελπίζουμενοι στο Θεό κι είναι η στιγμή να έρθει να δει κι ο πενταδάχτυλος χαρές και ζιαφέτη, χαρές και ζιαφέτη. Άρχισε λύση να βρεθεί, Θεέ μου, η Κύπρος να λευτερωθεί.